και σε επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, οπότε ο χιονιάς προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε ελαιόβεντρα, σε δεντρώδεις καλλιέργειες και όχι μόνο. Εκεί που έπεσε πάρα πολύ χιόνι, εκεί που υπήρχαν έντονες σκαλοπτώσεις και εκεί που υπήρχαν άνεμοι ισχυροί. Είχαμε και πτώσεις κλαδιών σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα χρειάζεται όμως προσωπικό για να ξεκινήσει τη διαδικασία λοιπόν, εξατομίγευση των ζημιών. Το προσωπικό στην Κρήτη είναι λίγο, δεν φτάνει. Με αποτέλεσμα λοιπόν να καθυστερεί η διαδικασία. Θα καθυστερήσει από ό,τι φαίνεται. Λόγω και του γεγονότος ότι δεν έχουμε προσωπικό. Τον προηγούμενο μήνα έληξαν οι συμβάσεις σε 10 εργαζόμενους με τον Διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, Νίκο Δασκαλάκη, να τονίσει την ανάγκη στελέχωσης της υπηρεσίας. Περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε και από την κεντρική υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με το ρόλο του... Με συμβασιούχους πάλι? Με συμβασιούχους, ναι. Και για πόσα άτομα μιλάμε, περιμένετε? Έχουμε ζητήσει πάνω από 20 άτομα. Θα κάνω μια επίσκεψη στον ΕΛΓΑ για να επισκεφτεί η διαδικασία των εργαζομένων που πρέπει να κατέβουν στην Κρήτη. Όσο αφορά το θέμα του φυτικού τώρα, έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είναι μέσα στα ζημιογόνα αίτια, πρώτα απ' όλα, να τονίσω με αυτό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πακέτα de minimis ή όπως άλλες φορές σε άλλα αίτια. Περισσότερες από 2.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο σε επίπεδο Κρήτης και αφορούν περίπου 9.000 αγροτεμάχια, ενώ σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο κατατέθηκαν 600 αιτήσεις. Όπως εκτιμά ο Νίκος Δασκαλάκης, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Οι ζημιές γενικώς του νέου έτους είναι αρκετές και στη φυτική παραγωγή σε ό,τι αφορά στον αριθμό των δηλώσεων που έχουν γίνει και στο ζωικό κεφάλαιο. Συναντήσεις με στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου θα επιδιώξει ο Πρίαμος Γερονιμάκης, ο οποίος παράλληλα θα θέσει και το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης για τον αμπελουργικό τομέα, ο οποίος συρρυκνώνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή περνάει μια δραματική κατάσταση ο αμπελουργικός τομέας γενικά και θα ζητήσουμε από τον Υπουργό, έχουμε ήδη συντάξει έτοιμα για να πάρει ο αμπελουργός μια κορονοϊήσεις.